Να θυμηθούμε πρώτα απ' όλα τι είχαμε πει την τελευταία φορά. Την τελευταία φορά είχαμε μιλήσει γενικά ότι πώς μπορώ με το Arduino να λειτουργήσω ένα σερβοκινητήρα και να κάνω ένα πολύ απλό μικρό τεστ, να δω αν λειτουργεί σωστά και αν πάει στις προβλεπόμενες θέσεις. Στην ουσία είχαμε πει ότι οι σερβοκινητήρες μπορούν να πάνε από 0 μέχρι 180 μοίρες. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε εμείς θα πρέπει για κάθε σερβοκινητήρα που έχουμε, ακόμα και αν είναι της ίδιας εταιρείας και το ίδιο μοντέλο, να ελέγξουμε αν πράγματι φτάνει από τις 0 μέχρι τις 180 μοίρες και αν δεν πάει να προσαρμόσουμε λιγάκι τους χρόνους των παλμών που αντιστοιχούν στις 0 και 180 μοίρες. Θυμόσαστε ότι για να λειτουργήσει ένας σερβοκινητήρας πρέπει να δώσουμε μια παλμοσειρά στην οποία ρυθμίζουμε τη διάρκεια του παλμού. Η παλμοσειρά είναι 0,5 βολτ, οπότε ρυθμίζουμε τη διάρκεια των 5 βολτ. Η παλμοσειρά αυτή έχει περίοδος 20 μιλισεκόντ, δηλαδή παλμή ανά 20 μιλισεκόντ και κάθε παλμός τάσης έχει μια διάρκεια, έχουμε πει από μισό μιλισεκόντ μέχρι 2,5 μιλισεκόντ. Όπου το μισό μιλισεκόντ αντιστοιχεί στις 0 μοίρες, τα 2,5 μιλισεκόντ αντιστοιχούν σε 180 μοίρες, αλλά επειδή αυτό το μισό και το 2,5 δεν είναι στάνταρ και μπορεί να διαφοροποιείται από κινητήρα σε κινητήρα, θα πρέπει εμείς να δούμε, γιατί σε κάποιο κινητήρα οι 0 μοίρες μπορεί να είναι το 0,56 μιλισεκόν και οι 180 μοίρες να είναι τα 2,45 μιλισεκόν. Οπότε θα πρέπει σε κάθε κινητήρα να το τσακάρουμε. Είχαμε πει ότι στο Arduino αυτός είναι ο κώδικας που έχουμε γράψει την προηγούμενη φορά. Να το δούμε λιγάκι έτσι στα γρήγορα, είναι ότι για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με ένα σερβοκινητήρα, πρώτα απ' όλα να κάνουμε μια γρήγορη υπενθύμηση πώς είναι οι συνδέσεις, ότι ο σερβοκινητήρας παίρνει τροφοδοσία, παίρνει τη γη αναφοράς, κόκκινο καλώδιο, μαύρο καλώδιο και παίρνει το σήμα στο λευκό καλώδιο εδώ πέρα, ότι η τροφοδοσία του σερβοκινητήρα πρέπει να γίνει από εξωτερικό τροφοδοτικό, όχι από το Arduino, παρόλο που το Arduino θα μπορούσε θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί, αλλά επειδή δεν μπορεί να δώσει το ρεύμα που θέλει ένα σερβοκινητήρας, η τροφοδοσία θα πρέπει να γίνει από εξωτερικό τροφοδοτικό, όπως είναι αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ, τα κοινό, το εξωτερικό τροφοδοτικό τροφοδοτεί μέσω του breadboard το κινητήρα και το Arduino στέλνει το σήμα εισόδου μέσω του λευκού καλωδίου εδώ πέρα στο σερβοκινητήρα, δηλαδή αυτή την παλμοσειρά που σας έλεγα πριν. Οπότε πλέον στην πλευρά που αφορά στο προγραμματισμό του Arduino, για να μπορέσουμε να κάνουμε διάφορα πράγματα με το σερβοκινητήρα και για να μην ανακαλύπτουμε τον τροχό, όπως λέμε εξ αρχής, χρησιμοποιούμε μια έτοιμη βιβλιοθήκη που έχει περιλαμβάνει χρήσιμες συναρτήσεις, ώστε να μην γράφουμε εμείς κάποια πράγματα εξ αρχής. Αυτή η βιβλιοθήκη ονομάζεται Servo και για να την ενσωματώσουμε στον κώδικα του Arduino γράφουμε αυτή εδώ πέρα, δεν είναι εντολή, αυτό λέγεται directiva, οδηγία είναι. Δηλαδή αυτό που ξεκινάει με το DS include, στην ουσία είναι μια οδηγία και λέμε εδώ ότι ενσωμάτωσε αυτή εδώ πέρα τη βιβλιοθήκη. Το servo.h είναι το όνομα του αρχείου που περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη, δηλαδή τι, τον κώδικα των συναρτήσεων που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Και έπρεπε να βάλουμε και εδώ πέρα και τις δύο αγγείλες. Οπότε αυτό στην ουσία έτσι, σημαίνει ότι συμπεριέλαβε τις συναρτήσεις που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη που ονομάζεται Servo. Λοιπόν, εδώ πέρα, από εκεί πέρα, να βάλουμε εδώ πέρα σε μορφή σχολείων. Εδώ ορίζουμε μεταβλητές. Πάμε από τις πιο απλές. Εδώ ορίζουμε μια μεταβλητή η οποία ονομάζεται AND. Είναι τύπου float. Τύπου float σημαίνει ότι θα έχει γενικά δεκαδικές τιμές. Θα έχει και δεκαδικό μέρος. Και εδώ πέρα θα κρατάει την γωνία που θέλουμε να δώσουμε στο σερβοκινητήρα για να περιστραφεί. Εδώ πέρα έχουμε μια άλλη μεταβλητή την οποία ονομάζουμε pin servo 1, η οποία κρατάει ακέραιες τιμές. Είπαμε ότι όταν ορίζουμε μια μεταβλητή εδώ στη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί το Arduino. Η γλώσσα προγραμματισμού είναι C++, είναι C, C, C δηλαδή.
Πρέπει να ορίσω, να δώσω προφανώς το όνομα της μεταβλητής και τον τύπο. Οπότε γι' αυτό εδώ πέρα βλέπετε ότι είναι και με διαφορετικό χρώμα, που σημαίνει ότι είναι δεσμευμένη λέξη της γλώσσας προγραμματισμού. Οπότε το int σημαίνει ότι πρόκειται να ορίσω μια μεταβλητή η οποία θα έχει αυτό εδώ πέρα το όνομα, pin servo 1, και θα έχει ακέραιες τιμές. Και έχω κάνει και αρχικοποίηση, δηλαδή μαζί με τον ορισμό ταυτόχρονα έχω δώσει και μια τιμή, η οποία είναι η τιμή 9. Αυτό εδώ ας το κάνουμε unglena, γιατί θα βάλουμε πιο μετά και άλλη γωνία. Και εδώ πέρα έχω ορίσει μια μεταβλητή η οποία είναι, έχει το όνομα servo 1, θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε το όνομα, έτσι, το όνομα των μεταβλητών είναι οποιοδήποτε, αρκεί να έχει γράμματα και αριθμούς, να μην έχει ειδικούς χαρακτήρες δηλαδή, όπως το MATLAB που έχετε, σας είχε πει ο κύριος Καλατζής. Η οποία αυτή εδώ πέρα είναι ένα ειδικού τύπου, ο οποίος τύπος είναι τύπου servo. Ο τύπος αυτός έχει ορίσει εδώ πέρα μέσα στη βιβλιοθήκη, δηλαδή η βιβλιοθήκη η οποία ονομάζεται servo, έχει ορίσει και έναν τύπο, ένα σύνθετο τύπο, ο οποίος ονομάζεται servo. Οπότε στην ουσία εδώ έχουμε ορίσει μια μεταβλητή, servo 1, η οποία είναι τύπου servo. Οπότε εδώ πέρα, αυτός εδώ πέρα ο τύπος έχει και τις συναρτήσεις που θα χρησιμοποιήσουμε, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, είχαμε πει ότι ο κώδικας του Arduino έχει δύο βασικές συναρτήσεις. Συνάρτηση setup, συνάρτηση loop. Οπότε στην συνάρτηση setup είχαμε πει ότι εκτελούνται οι εντολές μια φορά στην αρχή. Δηλαδή όποιες εντολές, σχόλιο και αυτό που έχω γράψει αυτό εδώ πέρα, υπάρχουν μέσα στη συνάρτηση setup, όλες αυτές οι εντολές θα εκτελεστούν είτε όταν δίνω τροφοδοσία στο Arduino είχαμε πει, ή όταν πατάω το reset. Το reset είναι εδώ πέρα αυτό πάνω το κόκκινο κουμπί. Δηλαδή κάνει επανεκκίνηση του Arduino. Οπότε την πρώτη φορά τέλος πάντων θα πάρει ρεύμα το Arduino, τέλος πάντων, όταν πάρει ρεύμα το Arduino θα εκτελέσει αυτές τις τέσσερις εντολές που έχουμε γράψει. Είχαμε πει τα άγκυστερα εδώ πέρα είναι που ξεκινάει το σώμα της συνάρτησης εδώ πέρα και που τελειώνει. Εδώ στη δεύτερη συνάρτηση, εδώ εκτελούνται οι εντολές κυκλικά ΑΕ. Για πάντα. Το οποίο τι σημαίνει ότι εδώ πέρα ό,τι εντολές υπάρχουν, ξεκινάμε από την πρώτη, φτάνουμε στην τελευταία, πάλι πρώτη, τελευταία και γίνεται συνεχώς. Οπότε στην ουσία εδώ πέρα είναι ο βασικός κώδικας στη loop, δηλαδή γιατί ένας μικροελεκτής αυτό κάνει. Εκτελεί κυκλικά μια σειρά εντολών. Α1, τις ίδιες εντολές. Οπότε εδώ πέρα είναι το βασικό σώμα της συνάρτησης. Εδώ ξεκινάει η συνάρτηση. Και εδώ τελειώνει η συνάρτηση. Και το void είχαμε πει ότι επειδή μιλάμε για συνάρτηση θα πρέπει να πούμε εάν η συνάρτηση επιστρέφει τιμή ή όχι. Οι συναρτήσεις εδώ πέρα, η setup και η loop δεν επιστρέφουν τιμές, οπότε βάζουν τύπου void. Αν για παράδειγμα επέστρεφαν κάποια ακέραια τιμή, θα πρέπει εδώ πέρα να πω int. Μικρό int. Ελληνικά, αγγλικά. Αλλά δεν υπάρχει, οπότε το βάζουμε void. Λοιπόν, πάμε στη setup. Εδώ πέρα είχαμε πει ότι αυτή εδώ πέρα η εντολή λέει ότι ο ακροδέχτης, ποιος ακροδέχτης, ό,τι τιμή έχει μεταβλητή pin servo 1, έχει την τιμή 9. Οπότε στην ουσία είναι σαν να λέμε εδώ ότι ο ακροδέχτης 9 του Arduino, δηλαδή αυτός εδώ πέρα είναι αυτός εδώ, έτσι. Είναι ένας ψηφιακός ακροδέχτης, δηλαδή δουλεύει με τάσεις 0V ή 5V, μόνο αυτές τις δίτιμες τάσεις, οπότε στην ουσία φανταστείτε σαν να είναι ένα bit, σαν να αντιστοιχεί σε ένα bit, για να το συνδέσουμε λιγάκι αυτό με αυτό που λέγαμε στα ιατρικά ηλεκτρονικά. Εντάξει, οπότε αυτό είναι ένα bit. Οπότε είναι ένας ακροδέχτης εξόδου, δηλαδή παράγει ένα bit που θα είναι είτε 0, έτσι, είτε 5V. Λοιπόν, εδώ πέρα λέμε, με αυτό εδώ πέρα, βλέπετε, χρησιμοποιώ το όνομα της μεταβλητής που αντιστοιχεί στο σερβοκινητήρα. Βλέπετε, αν το είχα πει Μαρία, θα βάζα εδώ πέρα Μαρία τελεία, έτσι. Όπως το έχω πει, το όνομα είναι σχετικό, δεν μας ενδιαφέρει. Πώς το βάζουμε σερβο 1, γιατί μπορεί να έχουμε 4-5 σερβοκινητήρες, οπότε λέμε σερβο 1, σερβο 2, σερβο 3. Οπότε στην ουσία, αυτό το τελεία κάτι είναι
χαρακτηριστικό του σύνθετου τύπου. Το σέρβο εδώ πέρα είπαμε ότι είναι ένα σύνθετο τύπο, ο οποίο στην ουσία περιλαμβάνει μέσα και συναρτήσει. Οπότε, εγώ για να χρησιμοποιήσω μια συνάρτηση αυτού του σύνθετου τύπου, που είναι στην ουσία συνάρτηση τη βιβλιοθήκη, γράφω το όνομα τη μεταβλητή τελεία. Οπότε, συνάρτηση είναι attach, δηλαδή δεν μπορώ να γράψω σκέτο attach, αυτό δεν ισχύει. Όπως στις άλλες συναρτήσεις, αυτές είναι συναρτήσεις του Arduino ενσωματωμένες. Οπότε δεν χρειάζεται να γράψω κάτι πιο μπροστά. Αυτό εδώ πέρα είναι συναρτήσεις της βιβλιοθήκης Servo. Οπότε εδώ πέρα θα πρέπει πρώτα να ορίσω μια μεταβλητή τύπου Servo, το έχω πει Servo 1, για να μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη συνάρτηση. Είναι, ας πούμε, μια ιδιοτροπία. Servo 1. Οπότε λέμε εδώ πέρα ο σερβοκινητήρας σε ποιο πιν έχει συνδεθεί, στο πιν 9. Και είχαμε πει στην ουσία αυτό την προηγούμενη φορά ότι αυτό εδώ είναι, λέμε ότι οι 0 μοίρες βρήκαμε ότι αντιστοιχούν σε 500 τι, μικροσεκόντ είναι αυτό, δηλαδή είναι χρόνο σε μικροσεκόντ. 500 μικροσεκόντ σημαίνει μισό μιλισεκόντ. Το είχαμε δει την προηγούμενη φορά. Οπότε είχαμε δει ότι για να πάει σωστά ο κινητήρας στις 0 και σε 180 μοίρες και βέβαια και στις ενδιάμεσες, θα πρέπει να βάλουμε ως χρονική διάρκεια παλμού 500 μικροσεκόν για τις 0 μοίρες, δηλαδή μισό μιλισεκόν, και 2,5 χιλιάδες μικροσεκόν, δηλαδή 2,5 μιλισεκόν για τις 180 μοίρες. Και αυτό είχαμε πει, θα πρέπει να το κάνουμε σε κάθε κινητήρα. Δηλαδή σε κάθε κινητήρα, θυμόσαστε, πρώτα το είχαμε κάνει έτσι. Οπότε, να το κάνουμε έτσι, το Arduino χρησιμοποιεί κάποιες δικές του τιμές για τους χρόνους, για τις 0 και 180 μοίρες. Και είχαμε δει ότι δεν πάει ακριβώς στις 0 και 180 μοίρες, οπότε για κάθε κινητήρα θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, θα πάμε πρώτα έτσι με τις προεπιλεγμένες τιμές, θα δούμε, πάει στις 0, πάει στις 180, αν πάει στις 0 και 180 είμαστε OK. Αν δεν πάει, θα πρέπει να αρχίσουμε να παίζουμε. Εδώ πέρα να δούμε τιμές για τις 0, γύρω στα 500 με 550 και εδώ γύρω στα 2400 με 2500, μέχρι να δούμε ότι ο σερβοκινητήρας θα πάει ακριβώς στις 0 και 180 μοίρες. Λοιπόν, εδώ πάμε τον κινητήρα σε μια αρχική θέση στις 90 μοίρες, οπότε εδώ πέρα το 90 είναι η γωνία στην οποία θέλω να πάει ο κινητήρας. Με αυτή εδώ πέρα την εντολή είπαμε ότι πάλι εδώ πέρα είναι κάτι περίεργο, αυτό εδώ πέρα είναι κάτι σαν και αυτό εδώ πέρα, είναι κάτι που μοιάζει με μεταβλητή, τελεία κάτι, δηλαδή χρησιμοποιούμε μια συνάρτηση η οποία ονομάζεται Begin και έχουμε βάλει εδώ πέρα και ένα 9600. Είχαμε πει ότι αυτό εδώ πέρα η εντολή χρησιμοποιείται για να αρχικοποιήσει την επικοινωνία μεταξύ του Arduino και του υπολογιστή. Είπαμε ότι όταν θέλουμε να στείλουμε δεδομένα από το πληκτρολόγιο για παράδειγμα στο Arduino ή το Arduino να στείλει πίσω δεδομένα στον υπολογιστή, να υπάρχει δηλαδή μια επικοινωνία αμφίδρομη μεταξύ Arduino και υπολογιστή, χρησιμοποιούμε μια βιβλιοθήκη η οποία ονομάζεται Serial, αλλά αυτή είναι μια ενσωματωμένη βιβλιοθήκη του Arduino. Αυτή εδώ πέρα η Servo είναι έξτρα βιβλιοθήκη. Υπάρχει, ναι, μεν, αλλά είναι αυτό που λέμε third party. Ναι. Την έχει γράψει κάποιο, απλώ έγινε τόσο πολύ δημοφιλή που το Arduino την πήρε και την έβαλε στο σύστημα τη βιβλιοθήκη. Αλλά δεν είναι αυτή που υπήρχε εξ αρχής όταν δημιουργήθηκε το Arduino βιβλιοθήκη. Η Serial υπήρχε εξ αρχής, γι' αυτό τη χρησιμοποιούμε έτσι, δηλαδή δεν έχω ορίσει μία μεταβλητή. Δηλαδή το αντίστοιχο εδώ πέρα, φανταστείτε, είναι να γράφω αυτό εδώ πέρα. Servo.κάτι, αυτό εδώ πέρα. Servo είναι η βιβλιοθήκη, αλλά δεν μπορώ να το κάνω γιατί, όπως σας είπα, με τη λογική ότι αυτή η βιβλιοθήκη Servo είναι, ναι, μεν δημοφιλής, αλλά είναι από κάποιον τρίτο, ενώ, γεια σας, εδώ η βιβλιοθήκη Serial είναι τόσο πολύ δημοφιλής, οπότε σου είπε ότι δεν χρειάζεται να ορίσει κάποια μεταβλητή, χρησιμοποιείς έτσι το όνομα της βιβλιοθήκης και από εκεί και πέρα το όνομα της συνάρτησης. Βλέπετε ότι υπάρχει μια διαφορά. Όνομα μεταβλητής εδώ, όνομα συνάρτησης, όνομα μεταβλητής, όνομα συνάρτησης, εδώ όνομα βιβλιοθήκης, τελεία όνομα συνάρτησης. Οπότε εδώ πέρα, για να μην μακρυκουρώ και να προχωρήσουμε, γίνεται η αρχικοποίηση επικοινωνίας μεταξύ Arduino και
του υπολογιστή και το 9600 είναι ο ρυθμός επικοινωνίας. Σημαίνει ότι είναι περίπου 9600 bytes ένα δευτερόλεπτο ταχύτητα με την οποία γίνεται η επικοινωνία, η ανταλλαγή δεδομένων. Σε κάθε δευτερόλεπτο το Arduino και το υπολογιστή μπορούν να στείλουν 9600 bytes. Αυτό μπορεί να αλλάξει, μπορεί να γίνει 115-200 για παράδειγμα. Υπάρχουν και κάποια άλλα, αλλά εντάξει, 9600 είναι τυπικό νούμερο. Οπότε εδώ πέρα γίνεται η αρχικοποίηση και από εκεί πέρα πάμε στη συνάρτηση loop. Και εδώ πέρα στη συνάρτηση loop η λογική είναι, κοιτάζουμε αν έχουμε δώσει κάποια γωνία από το πληκτρολόγιο στον υπολογιστή. Οπότε έχουμε ένα if και πάλι εδώ πέρα βιβλιοθήκη τελεία όνομα συνάρτησης, γι' αυτό βάζουμε και τις αγγίλες, η οποία αυτή εδώ πέρα η συνάρτηση γυρίζει true ή false. True όταν έχω δώσει εγώ εδώ κάποια δεδομένα, το πληκτρολόγιο, false όταν δεν έχουν έρθει καθόλου δεδομένα. Οπότε η λογική είναι, εάν είναι διαθέσιμα δεδομένα, το available σημαίνει διαθέσιμος, έτσι. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα από τον υπολογιστή, δηλαδή εάν αυτό εδώ είναι true, τότε πάλι αυτή εδώ πέρα η βιβλιοθήκη, η serial, διάβασε τα δεδομένα αυτά ως ένα δεκαδικό αριθμό, δηλαδή έναν αριθμό με υποδιαστολή, βάλτο την τιμή αυτή που θα διαβάσει στη μεταβλητή angle, εκτύπωσε αυτό το μήνυμα, πάλι βλέπετε όνομα βιβλιοθήκης τελεία όνομα συνάρτησης, πώς θα εμφανίζει αυτό εδώ πέρα, ένα standard μήνυμα, και εκτύπωσε την τιμή της γωνίας που στείλαμε από το πληκτρολόγιο, που πληκτρολογήσαμε, και το ln εδώ πέρα σημαίνει αλλαγή γραμμής. Και τέλος γράψε αυτή τη γωνία, στείλε αυτή τη γωνία στο σερβοκινητήρα ή αν κινηθεί ο σερβοκινητήρας. Εδώ πέρα πάμε, είναι όμως εδώ όνομα μεταβλητής, τελεία, της συνάρτησης που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη βιβλιοθήκη. Λοιπόν, αυτός είναι ο κώδικας, οπότε αν κάνουμε start simulation εδώ πέρα, λοιπόν, εδώ έχω κάποιο λάθος. Α, το angle 1, άλλαξα την ονομασία εδώ πέρα, οπότε έχω ξεχάσει να το βάλω εδώ. Βλέπετε το angle εδώ πέρα. Λέει ότι δεν βρίσκω μια μεταβλητή angle να έχει οριστεί. Και σου λέει μήπως είναι το angle 1. Okay, οπότε είναι ακριβώς το angle 1, επειδή άλλαξα την ονομασία. Angle 1, angle 1 εδώ πέρα, angle 1 εδώ. Λοιπόν, πάμε πάλι εδώ, start το simulation. Okay. Βλέπετε, εκτελέστηκαν αυτές οι εντολές, οπότε πήγε ο κινητήρας σε 90 μοίρες, γι' αυτό βλέπετε ότι γύρισε. Και από εκεί πέρα εγώ πάω εδώ πέρα, του δίνω ας πούμε 45 μοίρες, πατάω Enter ή Send εδώ στο Serial Monitor, οπότε πλέον εδώ πέρα είμαστε στο loop. Εδώ πέρα εξετάζει συνεχώς αν έχουν έρθει δεδομένα. Μέχρι τώρα δεν του έχουν έρθει δεδομένα, οπότε αυτή εδώ πέρα συνάρτηση γυρίζει συνεχώς false, οπότε δεν μπαίνει μέσα στο if. Μόλις πατήσω εγώ send ή enter και έρθουν τα δεδομένα, αυτή θα γυρίσει η true, θα μπει εδώ μέσα, θα εκτελεστούν εδώ πέρα οι εντολές που είπαμε. Βλέπετε, οπότε έγραψε αυτό το μήνυμα, το γωνία ίσο, εκτύπωσε την τιμή της γωνίας, άλλαξε γραμμή, η αλλαγή γραμμής δεν φαίνεται εδώ πέρα, φαίνεται την επόμενη φορά που θα δώσουμε τιμή, και γύρισε ο κινητήρας 45 μοίρες. Πάλι τώρα συνεχώς διαβάζει από τον υπολογιστή, οπότε δεν του έχουν έρθει τώρα νέα δεδομένα, οπότε γυρίζει false, 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 false. Συνέχεια γίνεται αυτή η δουλειά. Μόλις του δώσω εδώ μια νέα γωνία, 130, ας βάλουμε μια περίεργη γωνία, 142.8 send. Αυτό το serial.available θα γυρίσει true. Βλέπετε, θα εκτυπωθεί τιμή της γωνίας. Αυτό είναι η επιβεβαίωση ότι πράγματι το Arduino διαβάζει τη σωστή τιμή, αυτό που έχουμε πληκτρολογήσει, και γυρίζει ο σερβοκινητήρας στη γωνία αυτή στα 142. Λοιπόν, τώρα, αν ήθελα να βάλω και ένα δεύτερο σερβοκινητήρα, φανταστείτε ότι έχω, να σας δείξω. Να ανοίξω λίγο την κάμερα.
Φανταστείτε ότι έχω αυτό εδώ πέρα το αυτοσχέδιο ρομπότ που έχει δύο σερβοκινητήρες. Ένα κινητήρα είναι αυτό εδώ κάτω, που πιάνουμε το χέρι μου που λέει Futaba, αυτό εδώ πέρα. Οπότε εδώ είναι ο άξονα, κάνει αυτό εδώ πέρα την κίνηση. Και ο δεύτερο σερβοκινητήρα είναι αυτό εδώ. Έτσι, οπότε ο άξονα του είναι εδώ πέρα και κάνει αυτή εδώ την κίνηση. Κάπως έτσι. Αυτό είναι ένα σκάρα 2 βαθμών ελευθερίας. Ο σκάρα, αν θυμόσαστε, έτσι, υπάρχει και μια τρίτη άρθρωση που πάει πάνω κάτω. Δηλαδή, μια τρίτη άρθρωση, τώρα είναι το χέρι μου, που θα μετακινούσε το μολύβι εδώ πέρα πάνω κάτω. Μια πρισματική άρθρωση δεν υπάρχει εδώ πέρα, υπάρχουν μόνο οι δύο άρθρωσεις και απλώς έχουμε στερεώσει στο τέλος το μολύβι. Το μολύβι παίζει το ρόλο του τελικού επενεργητή εδώ πέρα. Οπότε φανταστείτε ότι έχουμε δύο κινητήρες. Οπότε πάμε πάλι πίσω να... Okay. Πάμε να βάλουμε τον κινητήρα. Όχι, σερβο μόνο. Θέλουμε σερβο κινητήρα. Αυτός εδώ πέρα, ίδιος κινητήρας, αυτός εδώ. Ας πάμε να το βάλουμε από την άλλη πλευρά από εδώ πέρα. Διευκολύνει λίγο τις συνδέσεις. Οπότε πρέπει να του δώσουμε τροφοδοσία. Οπότε κόκκινο καλώδιο στη θετική τροφοδοσία. Μαύρο καλώδιο στη γη αναφοράς εδώ. Και εδώ πέρα στο βάλουμε στον ακροδέκτη 10. Αυτό το σήμα. Βάλουμε και εδώ πέρα λευκό καλώδιο. Εντάξει, φανταστείτε ότι αυτοί οι δύο κινητήρες είναι οι δύο σερβοκινητήρες που σας έδειξα προηγούμενο στο βίντεο για το ρομπότ Scara. Απλώς δεν έχουμε εδώ πέρα, δεν μπορούμε να το κάνουμε ακριβώς όπως είναι στο βίντεο, οπότε είναι. Λοιπόν, τώρα, έτοιμο από πλευράς hardware, πάμε συνδέσεων ενώ, πάμε να το δούμε και σε επίπεδο κώδικα. Λοιπόν, οπότε θέλουμε το δεύτερο σερβοκινητήρα, οπότε μπορώ εδώ πέρα να συνεχίσω, δηλαδή να ορίσω και το δεύτερο, δηλαδή. Πάλι μια μεταβλητή, θα δώσω το όνομα της μεταβλητής, servo 2, η οποία θα είναι τύπου servo, θα μπορούσα να το γράψω από κάτω, δηλαδή μπορώ να γράψω είτε έτσι, είτε θα μπορούσα να γράψω αυτό εδώ πέρα. Το ίδιο πράγμα είναι. Είτε έτσι, είτε έτσι. Βέβαια το ένα από τα δύο. Okay. Οπότε αν θέλω να κάνω και λίγο οικονομία στον κώδικα, να μην γράφω πολλά, γράφω έτσι. Θα ορίσω εδώ το πίνο που είναι το servo 2 ήταν το πίνο 10, οπότε το βάζω εδώ το 10 και ορίζω εδώ πέρα η γωνία για το δεύτερο κινητήρα, ANC 2. Στην ουσία copy-paste κάνω. Και πρέπει να κάνω το αντίστοιχο εδώ πέρα copy-paste. Δηλαδή να πω ότι ο ακροδέκτης 10, δηλαδή το πίν servo 2, είναι τι, output, παράγει. Θα είναι ακροδέκτης που θα παράγει το σήμα που πάει στο σερβοκινητήρα, οπότε είναι ακροδέκτης εξόδου. Να πούμε ο σερβο 2 που είναι συνδεδεμένος, οπότε θέλει εδώ πέρα λίγη προσοχή, σερβο 2, attach pin σερβο 2. Λογικά πάλι οι χρόνοι θα είναι οι ίδιοι, γιατί είναι ο ίδιος σερβοκινητήρας εδώ πέρα. Οπότε και αυτό ας το πούμε ότι το βάζουμε έτσι για ποικιλία 45 μοίρες να πάει αρχική θέση. Λοιπόν, εδώ πέρα, στη συνέχεια, πάλι copy paste εδώ. Να διαβάσουμε και τη δεύτερη γωνία, οπότε πάλι το ίδιο πράγμα. Θα δώσω δύο τιμές, θα πατήσω enter, οπότε στη μία μεταβλητή θα πάει μια τιμή, στην άλλη μεταβλητή πάει άλλη τιμή. Οπότε εδώ γράφουμε γωνία 1. Αυτό. Λοιπόν, εδώ δεν θέλουμε να αλλάξουμε γραμμή. Πλέον
Δηλαδή, σε μια γραμμή να γράψει γωνία 1 ίσον τάδε, γωνία 2 ίσον τάδε. Οπότε σβήνω το ln, οπότε δεν θα αλλάξει γραμμή. Και αφού γράψουμε και τη γωνία 2, εκτυπώσουμε δηλαδή, αυτό δεν είναι απαραίτητο, απλώς επιβεβαιώνω ότι έχει διαβαστεί σωστά έτσι. Τότε θα αλλάξουμε γραμμή εδώ. Οπότε εδώ θα πάει η γωνία 2. Και εδώ πλέον να γυρίσουμε και τον κινητήρα το 2. Βλέπετε ότι αν έχω φτιάξει για το 1 σωστά, το εκεί πέρα είναι εύκολο να φτιάξει για το δεύτερο, τουλάχιστον αυτό εδώ πέρα τον κώδικα. Και ο κώδικας μου είναι έτοιμος πλέον. 9, 10 εδώ πέρα. Εντάξει, πάμε να το δούμε. Ότι... αυτό θα πάει σε 90 μοίρες, αυτό θα περιστραφεί σε 45 μοίρες. Οπότε πάμε start simulation. Κάνουμε ένα clear εδώ πέρα. Είναι οι προηγούμενες τιμές. Α, 90 έβαλα και εδώ πέρα πάλι. Είπα 45, αλλά έβαλα 90 τελικά. Okay. Πάμε. Βλέπετε, ο αριστερά αυτό που είναι ο σερβο 2 πήγε 45 μοίρες εν διαγώνης, αυτό ήρθε κατά κόρυφα πήγε 90 μοίρες. Και τώρα δίνω τις γωνίες. Οπότε, για τον πρώτο κινητήρα, ο πρώτος κινητήρας είναι αυτός ο δεξιά. Έτσι. Ας δώσω τη γωνία, ας πούμε, 23 μοίρες. Για τον δεύτερο, ένα κενό για να δώσω τη δεύτερη τιμή, να πάει στις 123 μοίρες. Οπότε αυτό θα έρθει λίγο αριστερά για να πάει στις 23 μοίρες και αυτό θα έρθει πιο δεξιά για να πάει στις 123 μοίρες. Και πατάω send, εδώ πέρα θα εμφανιστούν οι τιμές. Θα πάμε να δούμε τι θα γίνει. Βλέπετε, αυτό που σας είπα, ο ένας ο δεξιά ήρθε αριστερά, αυτός ήρθε προς τα δω, αριστερόστροφα κινήθηκε, αυτός κινήθηκε δεξιόστροφα. Το μόνο πρόβλημα είναι εδώ πέρα, βλέπετε ότι δεν υπάρχει ένα κενό, τα βγάζει κολλημένα, οπότε βάζω εδώ πέρα space, stop simulation. Βάζω space και επίσης εδώ πέρα μπορώ να καθορίσουμε πόσα δεκαδικά ψηφία θα εκτυπώνονται. Αν δεν θέλω να εκτυπώνονται με δύο δεκαδικά ψηφία, αλλά να εκτυπώνονται για παράδειγμα με ένα, εδώ πέρα που να εκτυπωθούν οι τιμές, γράφω κόμμα 1. Οπότε αυτό σημαίνει εκτύπωσέ το με ένα δεκαδικό ψηφίο. Οπότε, πάμε εδώ. Πάλι σε αρχικές θέσεις, σε 90 και 45. Okay, πάμε να δώσουμε πάλι τις τιμές. 23 και 123 και cent. Οπότε βλέπετε κινήθηκαν οι κινητήρες στις μοίρες που πρέπει, αυτός στις 23, αυτός στις 123. Και βλέπετε η γωνία εδώ πέρα, ένα 23 μοίρες με ένα δεκαδικό ψηφίο και υπάρχει εδώ πέρα το κενό, οπότε το χτυπώνουμε και πιο όμορφο. Να βάλω ανάποδο, πρώτος να πάει 123, δηλαδή αυτός, αυτό εδώ πέρα φανταστείτε έτσι, αυτή η μοίρα, αυτό το πτερύγιο, αυτό εδώ να έρθει να γυρίσει 123 και να έρθει κάπου εδώ. Και αυτό θα πάει 23, δηλαδή αυτό το πτερύγιο φανταστείτε να έρθει κάπου εδώ. 123 και 23 και cent. Οπότε φαίνονται ότι είναι ok. Πάμε να βάλουμε και τις, να τους βάλουμε και τους δύο στις 0 μοίρες, να δούμε ότι πάνε ακριβώς στις 0 μοίρες. Ωραία, οπότε και οι δύο πήγαν σωστά στις 0 μοίρες. Θα βάλουμε 180 μοίρες και για τους δύο. Και τέρμα. Οκ, okay, και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, και το τελευταίο, τώρα στο χρόνο που μας μένει, είναι να δούμε ακόμα κάτι πιο πρακτικό. Το οποίο το πιο πρακτικό, να ανοίξω την κάμερα. Φανταστείτε ότι έχουμε συνδέσει εδώ ένα Arduino, δεν το έχουμε συνδέσει και θα θέλω να χειριζόμαστε αυτό εδώ πέρα το βραχίωνα, δηλαδή να κουνάμε το μολύβι. Θα φανταστείτε για παράδειγμα, εντάξει τώρα αυτό δεν είναι ιατρικό ρομπότ, αλλά αυτό είναι ένα project που θα μπορούσατε να κάνετε εσείς για, έτσι, για να εξασκηθείτε. Να σχεδιάζει διάφορα πράγματα
Μπορούσα να κάνω εγώ να σχεδιάζει γράμματα, ή ξέρω και εγώ σχήματα. Θα μπορούσα να το κάνω, να το προγραμματίσω, να σχεδιάζει ένα τρίγωνο πάνω στο χαρτί, το μολύβι. Εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το ημικύκλιο που βλέπετε, βλέπετε χωρίς ένα σύστημα συντεταγμένο, έτσι. Η αρχή του σύστηματος συντεταγμένων είναι εδώ πέρα κάτω, κάτω από το στυλό. Δηλαδή, είναι εκεί πέρα που είναι η πρώτη άρθρωση. Είναι αυτό που λέγαμε το σύστημα συντεταγμένων 0. Η πρώτη άρθρωση είναι εδώ πέρα. Εδώ πέρα κάτω κάτω, έτσι. Εδώ πέρα κάτω στο plexiglass. Οπότε βλέπετε εδώ άξονας χ, άξονας ψ. Και εδώ αυτό εδώ πέρα το ημικύκλιο που έχω γράψει είναι ο χώρος μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί ο βραχίωνας. Δηλαδή, είναι αυτός ο χώρος εργασίας. Ο βραχίωνας δεν μπορεί να βγει έξω από το ημικύκλιο αυτό. Έτσι, οπότε όλες οι δυνατές θέσεις που μπορεί να πάει είναι εντός του ημικυκλίου αυτός συμβολής. Οπότε πάμε να δούμε λιγάκι πώς θα το προγραμμάτιζα το Arduino για να χειριστεί αυτό το βραχίωνα. Πρώτα απ' όλα πάμε στην πρώτη άρθρωση. Η πρώτη άρθρωση είναι εδώ πέρα. Ο κινητήρας είναι αυτός εδώ. Θα σας το δείξω ίσως και λίγο πλάγια. Έτσι, ο κινητήρας είναι αυτός εδώ. Η άρθρωση θεωρούμε εκεί πέρα που είναι ο άξονας του κινητήρα. Πού είναι ο άξονας του κινητήρα? Εδώ πέρα. Εδώ είναι ο άξονας που έχω βάλει το στυλό. Οπότε η άρθρωση θεωρούμε ότι είναι κάτω-κάτω, έτσι. Δηλαδή θεωρούμε ότι η άρθρωση είναι εδώ πέρα. Για να κάνουμε το κινηματικό διάγραμμα. Αν θα κάνουμε το κινηματικό διάγραμμα. Οπότε είναι εδώ πέρα, έτσι, κάτω-κάτω. Οπότε από εδώ μέχρι εδώ θα είχα ένα μήκος σελένα, όσο είναι το μήκος του κινητήρα. Πάμε. Από εδώ μέχρι εδώ ένα μήκος L2, οπότε εδώ πέρα είναι η δεύτερη άρθρωση, είναι ο άξονας του κινητήρα. Οπότε θεωρούμε ότι η άρθρωση είναι εδώ πέρα. Οπότε από εδώ μέχρι εδώ ένα μήκος L3, ένα σύνδεσμο δηλαδή. Και από εδώ μέχρι εδώ ένα μήκος L4, έναν άλλο σύνδεσμο. Οπότε, αν πηγαίνουμε να ζωγραφίσουμε το κινηματικό διάγραμμα για να το θυμηθούμε, έτσι με τη λογική που είπαμε, οπότε είναι η μία άρθρωση που σας έδειξα, ο πρώτος κινητήρας. Αυτό είναι το ύψος του κινητήρα, φανταστείτε. Έτσι. Οπότε αυτό το L1 στην ουσία είναι το ύψος του κινητήρα. Οπότε εδώ πέρα είναι ένα σύνδεσμος που έχουμε βάλει. Δηλαδή αυτό το L1 στην ουσία είναι αυτό εδώ, το ύψος. Αυτό εδώ. Οπότε ο κίνητος που έχουμε ζωγραφίσει θεωρούμε ότι είναι εδώ πέρα. Αυτό το έχουμε κάνει πιο μεγάλο για να φανεί. Οπότε αυτό είναι το L1 και αυτός εδώ ο σύνδεσμος, ο οριζόντιος, είναι το L2. Οπότε μετά είναι ο άλλος κινητήρας και αυτό εδώ είναι το ύψος του άλλου κινητήρα, το L3. Έτσι δηλαδή στην ουσία το L3 είναι αυτό εδώ το ύψος. Θεωρούμε ότι η άρθρωση είναι εδώ πέρα κάτω, εδώ πέρα κάτω κάτω, το κυλινδράκι που έχουμε ζωγραφίσει στο, έτσι. Και από εκεί πέρα αυτό εδώ είναι το L4 και το μολύβι είναι ο τελικός επενεργητής. Και αυτό εδώ είναι το L4. Και εδώ είναι το μολυβάκι, φανταστείτε, το έχουμε στερεώσει το μολυβάκι. Οπότε αυτό εδώ πέρα είναι το σκάρα, έτσι. Το σκάρα απλώς εδώ πέρα θα έχει και μια πρισματική άρθρωση που σας είπα να δεχτατεύω, είναι το μολυβάκι πάνω κάτω. Οπότε εδώ έχω θ1, εδώ έχω θ2 γωνία περιστροφής. Έτσι, για τις δύο αρθρώσεις. Αν κάνουμε αυτή τη διαδικασία που είχαμε κάνει στη θεωρία, δηλαδή τι είχαμε πει ότι θέλουμε, αν ξέρουμε το χ, ψ και το z, εδώ το z δεν μας ενδιαφέρει γιατί το z είναι σταθερό, το μολύβι κινείται πάντοτε στο επίπεδο, οπότε το χ, ψ μας ενδιαφέρουν. Αν ξέρω αυτά, να υπολογίσω τα θ1, θ2. Οπότε, θα πρέπει να βάλουμε εδώ πέρα τους άξονες συντεταγμένους σύμφωνα με τους κανόνες Dennard-Hartenberg, να υπολογίσουμε πίνακες περιστροφής, διάνυσμα μετατόπισης, ομογενείς πίνακες, θα τους πολλαπλασιάσουμε, να πάρουμε την τελευταία στήλη του τελικού πίνακα, αυτό θα ήταν το χ, το ψ, να βρω ύστερα τις αντίστροφες σχέσεις, δηλαδή όλη τη διαδικασία που είπαμε. Αν κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία, θα βρίσκαμε ότι οι σχέσεις που ισχύουν είναι αυτές εδώ πέρα, ότι το θ1 είναι αντίστροφο συνημήτων του χ προς r, θα πούμε τι είναι το r, μείον αντίστροφο συνημήτων r τετράγωνο συν
L2 τετράγωνο μείον L4 τετράγωνο προς 2R επί L2. Και το θ2 θα ήταν αντίστροφο συνμήτωνο του R τετράγωνο μείον L2 τετράγωνο μείον L4 τετράγωνο προς 2L2 L4. Όπου το R είναι η τετραγωνική ρίζα χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο. Αυτό είναι. Οπότε εγώ ξέρω το χ ψ, υπολογίζω πόσο είναι το R, από εκεί πέρα όλα είναι γνωστά. Προφανώς τα L2 και L4 τα ξέρω πόσο είναι, τα μήκη θέλω να πω. Οπότε μπορώ να υπολογίσω θ1, θ2 και από εκεί πέρα μπορώ να στείλω αυτές τις γωνίες σου ρευοκινητήρες, οπότε οι κινητήρες θα κάνουν την κίνηση που θέλουν. Λοιπόν, μια λεπτομέρεια εδώ, πρακτική λεπτομέρεια. Λοιπόν, αυτός ο κινητήρας, ο κάτω κινητήρας, ο πρώτος κινητήρας, αυτός εδώ, έτσι, αυτός εδώ, βλέπετε, κινείται έτσι, που εδώ είναι 0 και φτάνει μέχρι εδώ. Στο άλλο άκρο που είναι 180 μοίρες, οπότε 0-180 είμαστε μια χαρά. Το θ1 θα είναι 0 μέχρι 180. Λοιπόν, ο δεύτερος κινητήρας εδώ. Λοιπόν, θέλουμε να πηγαίνει από εδώ, έτσι, okay, μέχρι έτσι. Κάνει αυτή την κίνηση. Λοιπόν, αυτή είναι η γωνία θ2. Ο πρώτος κινητήρας είναι θ1, οπότε η θ1 είναι 0 μέχρι 180. Η θ2 είναι... Δεν είναι αυτή από 0 μέχρι 180, γιατί στην ουσία βγαίνουν και αρνητικές μοίρες. Δηλαδή, αυτό εδώ στην ουσία είναι μείον 90, αυτό εδώ πέρα φανταστείτε ότι είναι συν 90. Οπότε, ναι μεν, η πρώτη γωνία πάει 0, αυτό εδώ πέρα, 180, αυτό εδώ, αλλά η δεύτερη γωνία, το θ2, έτσι, επειδή θα βγουν και αρνητικές γωνίες, επειδή το έχω δει, σας το λέω αυτό εδώ πέρα, στην ουσία είναι από μείον 90 μέχρι συν 90. Πάλι το εύρος είναι 180 μοίρες, αλλά δεν είναι 0-180, είναι μείον 90 συν 90. Οπότε, η μεν θ1 είναι ok. Η δε θ2 είναι μείον 90 μέχρι συν 90. Το οποίο τι σημαίνει. Όμως το Arduino, εδώ πέρα, όταν γράφουμε τον κώδικα, αυτή είναι η λεπτομέρεια, όταν χρησιμοποιώ αυτή εδώ πέρα τη συνάρτηση, αυτή περιμένει ένα νούμερο μεταξύ 0 και 180. Εγώ όμως έχω εδώ μείον 90 συν 90. Το οποίο τι σημαίνει, ότι όταν πάω το χρησιμοποιήσω στο Arduino, να μπορέσω να το πάρω σωστά, πρέπει να γράψω θ2 συν 90. Δηλαδή, οι μείον 90 μοίρες που υπολογίζω μαθηματικά, αντιστοιχούν σε 0 μοίρες στον σερβοκινητήρα. Οι συν 90 μοίρες που θα υπολογίσω μαθηματικά θα αντιστοιχηθούν στις 180 μοίρες του σερβοκινητήρα. Αυτό εδώ. Αυτό, εντάξει, τώρα δεν μπορείτε να το δείτε, αλλά στην πράξη θα δείτε ότι αν δεν το έκανα αυτό εδώ πέρα, το μολύβι θα πήγαινε σε λάθος θέση, θα πήγαινε σε λάθος χύψη. Οπότε αυτό είναι το, ας πούμε, ένα από τα σημαντικά, ότι πρακτικά θα πρέπει λιγάκι να δω, να καταλάβω εγώ, τα πάω να φτιάξω ένα βραχίωνα, αν οι γωνίες μου είναι 0-180 ή αν είναι μείον 90 συν 90, ώστε αν είναι να χρειαστεί να προσθέσω συν 90 μοίρες εδώ στον κώδικα. Οπότε από εκεί πέρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να περάσουμε αυτές εδώ τις σχέσεις στο Arduino, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Αν πεις τώρα είναι απλό, δεν είναι και δύσκολο. Πάμε να το δούμε λίγο. Τι θα κάναμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτά εδώ, εμείς τις γωνίες δεν θέλουμε να τις διαβάζουμε, οπότε αυτά τα βάζω σε σχόλια, όλο αυτό το κομμάτι, εδώ, αυτό βλέπετε, κάθετος, αστεράκι, αστεράκι, κάθετος, είναι η αρχή και το τέλος του σχολείου, οπότε έχω βάλει σε σχόλιο πολλές γραμμές. Λοιπόν, αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. Αυτά που θέλω προς το ακόμα είναι να ορίσω
δύο μεταβλητές για το χ και το ψ, αυτές είναι που θα δίνω από το πληκτρολόγιο. Δηλαδή, εγώ θα δίνω τις συνταγμένες χ, ψ, θα υπολογίζονται εδώ οι γωνίες και ίσως θα κάνουμε servo1.right τη μία γωνία, servo2.right την άλλη γωνία συν 90 μοίρες, όμως είπαμε. Οπότε εδώ πέρα είναι ό,τι θα υπολογίσουμε μαθηματικά με τους τύπους, αλλά για τον λόγο που είπαμε θα πρέπει να προσθέσουμε συν 90 μοίρες. Λοιπόν, ας βάλουμε και τους δύο κινητήρες στις 0 μοίρες, αλλά εδώ 0 μοίρες, αυτόν, okay, είναι γωνία 0, ο άλλο, για τον άλλον 0 μοίρες είναι 0 συν 90, οπότε γράφω 90 για αυτόν, να θεώρησω ότι είναι 0 μοίρες, πάλι για τον λόγο που είπαμε. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με τον κινητήρα 2, όποια γωνία χρησιμοποιώ, για να είμαι ok, σωστό, θα βάζω συν 90. Οπότε δεν γράφω αυτό, γράφω συν 90 για να τους ευθυγραμμίσω. Λοιπόν, και τι άλλο, θα πρέπει να ορίσω και τις διαστάσεις των συνδέσμων. Για αυτό το βραχιόνα που σας δείχνω, τα L2 και L4. Δηλαδή, τι εννοώ. Αυτό εδώ είναι το L2 που μπαίνει και στους τύπους και αυτό εδώ είναι το L4 που μπαίνει στους τύπους. Αυτά είναι 6 εκατοστά στο συγκεκριμένο βραχίωνα. Οπότε, ορίζω εδώ int L2 ίσον 6, int L4 ίσον 6. Αυτά είχαμε πει να τα κάνουμε και σταθερές, δηλαδή επειδή αυτά δεν αλλάζουν, μπορώ να γράψω και αυτό const int. Const int σημαίνει ότι είναι μια σταθερά ακέρα η οποία δεν αλλάζει τιμές. Λοιπόν, και από εκεί πέρα το μόνο που έχω να κάνω πλέον εδώ είναι να γράψω αυτούς τους τύπους. Σας έγραψα εδώ στο PowerPoint. Θα το μικρύνουμε λιγάκι, να κλείσω και την κάμερα. Αυτούς τους τύπους έχω να γράψω. Στο Arduino το αντίστροφο συνημείτονο λέγεται ακός. Οπότε θα γράφαμε εμείς εδώ πέρα ανκ 1 ίσον ακός. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να υπολογίσουμε το R, οπότε που είναι το χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο, οπότε θέλω και μια ακόμα μεταβλητή την οποία την ονομάζω R. Οπότε πάμε να υπολογίσουμε εδώ πέρα. Ξεκινάμε. Διαβάζουμε την τιμή του χ. Διαβάζουμε την τιμή του ψ, το πληκτρολόγιο. Υπολογίζουμε το α. Είναι τετραγωνική ρίζα χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο. Τετραγωνική ρίζα είναι sqrt, οπότε είναι χ επί χ συν ψ επί ψ. Οκ. Και από εκεί πέρα πάμε να γράψουμε τους τύπους. Η γωνία το θ1, το angle 1 είναι αντίστροφο συνημείτονο ακός του χ dr μείον το δεύτερο αντίστροφο συνημείτονο που είχαμε γράψει που είναι r επί r, r τετράγωνο συν L2 τετράγωνο, δηλαδή L2 επί L2 μείον L4 τετράγωνο. Οπότε όλο αυτό είναι ο αριθμητής του κλάσματος. Το βάζω σε παρένθεση δια τον παρονομαστή που είναι δύο φορές το R επί L2. Τελειώσαμε. Περίπου τελειώσαμε. Η δεύτερη γωνία είναι πάλι ένα αντίστοιχο συνημείτονο. Είναι ένα κλάσμα αριθμητής εδώ παρονομαστής. Αριθμητής R επί R μείον L2 επί L2 μείον L4 επί L4 και παρονομαστής το 2 επί L2 επί L4. Λοιπόν, τώρα ένα ακόμα βήμα. Το Arduino με αυτές εδώ πέρα τις συναρτήσεις τις υπολογίζει σε RAD, οπότε θα πρέπει να το κάνουμε εμείς μοίρες, γιατί εδώ πέρα πρέπει να δώσω μοίρες. Οπότε θα πρέπει να διαιρέσω με το π, με το 3,14 και να πολλαπλασιάσω με το 180 καθένα από αυτά. Δηλαδή το angle 1
θα είναι 180 επί ΑΝΚ 1 δια π 3.141 και το ΑΝΚ 2 θα είναι πάλι αυτό. Και επίσης τώρα πλέον μπορώ να εκτυπώσω, να δω και τις τιμές των γωνιών που έχω υπολογίσει, οπότε να πάρω αυτό εδώ πέρα, copy-paste όπως είναι. Λοιπόν, και στην πράξη, πριν κάνω οτιδήποτε, θα πήγαινα εδώ, αυτά θα τα βάζα σε σχόλια, δηλαδή δεν θα βάζα τις γωνίες στους κινητήρες, θα κάνω μερικά τρεξίματα να δω αν οι γωνίες προκύπτουν ok ή προκύπτουν τίποτα περίεργο. Οπότε πριν κάνω οποιαδήποτε δοκιμή, στην ουσία, βλέπετε, θα βάλω να χτυπώσω εδώ, έχω υπολογίσει τις τιμές των γωνιών. Προκύπτουν κάποιες γωνίες ή θα προκύψουν τίποτα περίεργες γωνίες. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε ακόμα είναι να εκτυπώσουμε και τις τιμές εδώ πέρα των χ και ψ, να δούμε ότι διαβάζει τις σωστές τιμές των χ και ψ. Οπότε εδώ είναι χ οπότε εδώ εκτυπώνει το χ και εδώ εκτυπώνει το ψ. Οπότε διαβάζει τις τιμές χ ψ, τα εκτυπώνει. Βλέπετε, μπορώ σε μια γραμμή να γράψω πολλές εντολές, έτσι εννοείται αυτό το ψ. Οπότε διαβάζει χ, διαβάζει ψ, εκτυπώνει χ, εκτυπώνει ψ, υπολογίζει το άρρος, τετραγωνική ρίζα χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο, φτιάχνει αυτές εδώ τις σχέσεις, okay, βρίσκει γωνίες, εκτυπώνει τις γωνίες και πριν τις δώσουμε στο σερβοκινητήρα, κάνουμε ένα τεστ εδώ πέρα να δούμε ότι όλα είναι ok. Λοιπόν, ο κώδικας φαίνεται εντάξει. Λοιπόν, εδώ πριν από το ΑΝΚ 1 λέει function loop experiment before ΑΝΚ 1. Εδώ, έχω ξεχάσει το ερωτηματικό. Πάμε πάλι. Εδώ, πάλι έχω ξεχάσει ένα ερωτηματικό. Πάμε εδώ. Λοιπόν, οπότε έφερε τους κινητήρες υποτίθεται στις θέσεις που πρέπει. Πάμε να δούμε εδώ πέρα, κάνουμε ένα clear. Οπα, τίποτα. Πάμε εδώ. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε ένα χ8 και ένα ψ4 για να δούμε τι θα γίνει. Ωραία, βλέπετε. Γυρίσαν καθόλου. Δεν πρόσεξα. Α, δεν το έχουμε βάλει να γυρίσουν γιατί δεν έχουμε γράψει. Βλέπετε, για χ8 ψ4 η μία γωνία είναι μείον 15 μοίρες, η δεύτερη γωνία είναι 83,6. Ας δώσουμε χ μείον 6. Και ψ 8. Λοιπόν, βλέπετε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα θεματάκι, τη γωνία τη βρίσκεται εδώ πέρα 93,3 μοίρες. Οπότε σημαίνει ότι αυτό είναι ένα σημείο το οποίο μάλλον δεν είναι εφικτό. Για να δούμε, δώσουμε χ μείον 4. Και ψ 4, γιατί οι γωνίες θα ήταν από μείον 90 ως συν 90. Όχι, άκυρο, sorry παιδιά, για τη γωνία θ 2 μπερδεύτηκα. Σωστά είναι. Η γωνία θ 1 είναι 0,180, οπότε το 93 είναι σωστά. Η γωνία θ 2 πρέπει να είναι μείον 90 έως συν 90, οπότε αυτό είναι σωστό. Εδώ πέρα όμως είναι ένα θέμα. Αυτό σημαίνει αυτή τη τιμή ότι δεν μπορούμε
να πετύχουμε αυτή τη θέση. Δηλαδή μας δίνει μια αγωνία η οποία θα ήταν άκυρη. Δηλαδή ο κινητήρας ότι δεν μπορεί να πάει. Αυτό ότι βγαίνει έτσι θα ξεπεράσει 180 μοίρες, που ο συγκεκριμένος κινητήρας δεν μπορεί να πάει. Οπότε γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες τέτοιες δοκιμές. Θα δώσουμε χίσον 4, ψίσον 10, 42-52, οπότε οι γωνίες φαίνονται μια χαρά. Οπότε, από εκεί πέρα, μισό λεπτό παιδιά. Παρακαλώ. Λοιπόν, sorry παιδιά. Οπότε το τελευταίο βήμα είναι να ενεργοποιήσω εδώ πέρα να πάνε αυτές οι γωνίες τους κινητήρες. Βλέπετε εδώ πέρα ότι είναι το συν 90 θα πρέπει, για το λόγο που είπαμε. Οπότε δίνουμε ας πούμε χίσον 4 ψίσον 10. Και βλέπω κινητήρες, ο ένας πάει 42, ο άλλος πάει 90 συν 52, πάει 144, έτσι. Δίνω μείον 10, 3. Ο ένας πάει 133, αυτός εδώ πέρα είδα ότι κινήθηκε πιο πολύ, γιατί από το 42 πήγε στις 133, ο άλλος κινήθηκε λίγο, γιατί από τους 52 πήγε στις 59 μοίρες. Συν 90 πάντοτε όλο αυτό, έτσι. Λοιπόν, και το καθεξής, δίνω 15, και βλέπω πως μετακινείται. Οπότε αυτό πλέον είναι έτοιμο. Δηλαδή ο βραχίωνας, αυτός ο αυτοσχέδιος βραχίωνας είναι έτοιμος. Το έχουμε προγραμματίσει, οπότε είναι όλα μια χαρά. Λοιπόν, μάλλον σας έφαγα μάθημα, ώρα και από το επόμενο μάθημα. Έτσι, οπότε...